εδώ στο Ηράκλειο μια μουσικοθεατρική παράσταση αριστούργημα στην εποχή του ρομαντισμού στο Παρίσι, που έχει να κάνει με τον Φρεντερίκ Σοπέν, η καρδιά του Φρεντερίκ Σοπέν, με τον ηθοποιό Δημήτρη Λάλο στο ρόλο του Σοπέν, ενώ τις μαγικές μελωδίες ερμηνεύει η σπουδαία πιανίστα Τατιάνα Παπαγεωργίου. Θα καλημερίσω λοιπόν τον κύριο Δημήτρη Λάλο. Πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αγαπημένο το Ηράκλειο. Κάθε φορά που έρχομαι εδώ, δηλαδή, ο κόσμος είναι φοβερά φιλόξενος και κάθε φορά ανυπομονώ να έρθω στο Ηράκλειο. Ούτως ή άλλως νομίζω εκτός τη δημοφιλία, την αναγνωρισιμότητα μέσα από ελληνικές σειρές, το έχετε και εσύ μέσα σας για να μπορείτε, φαντάζομαι, να προσελκύετε τους ανθρώπους, για να δέχεστε τη φιλοξενία, για να ανταποδίδετε την αγάπη. Είναι νομίζω πράγματα τα οποία είναι αμοιβαία, έτσι δεν είναι? Σίγουρα η γενναιοδορία πρέπει να έρχεται και από τις δύο πλευρές. Γενναιόδωρος δεν είναι μόνο αυτός που δίνει, γενναιόδωρος είναι και αυτός που δέχεται. Έτσι. Πρέπει να υπάρξουν δύο δηλαδή για να ολοκληρωθεί η γενναιοδορία. Είμαστε λοιπόν δύο, η κριτική και εσείς. Εσείς και η κριτική, οπότε όλα είναι καλά, κύριε Λάλο. Μία παράσταση, μουσικοθεατρική παράσταση, η οποία ανεβαίνει στο κινηματοθέατρο Αστόρια Παρασκευή 10 και Σάββατο 11 Φεβρουαρίου. Απλά το επαναλαμβάνω υπό τη μορφή ερωτήματος για να μην κάνω κάποιο λάθος εγώ. Ναι, ακριβώς. Παρασκευή και Σάββατο στις 9 στο Αστόρια. Μια μοναδική παράσταση. Γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία όταν το κάναμε στο Ηρώδιο, στην Αθήνα. Ο κόσμος το αγάπησε πάρα πολύ και το ζήτησε, και γι' αυτό και εμείς αποφασίσαμε να μπορέσουμε να αυτή την παράσταση και να την ταξιδέψουμε στην Ελλάδα, αλλά και να μπορέσουμε να την επικοινωνήσουμε, διότι ο κόσμος νομίζω ότι φαίνεται δηλαδή, ζητάει να μάθει καινούργια πράγματα, ζητάει να εξερευνήσει την κλασική μουσική, διότι καλώς ή κακώς γνωρίζουμε αυτούς τους μεγάλους καλλιτέχνες, τον Σοπέν, τον Μότσαρτ, τον Μπετόβεν, αλλά πολλές φορές δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι, από πού προέρχονται, πώς γράψαν αυτή τη μουσική. Και αυτού του είδους οι παραστάσεις είναι σαν να λέμε θεατρικό ντοκιμαντέρ ιστορικό, δηλαδή ο κόσμος μπορεί να φέρει και τα παιδιά του. Είναι μια παράσταση που θα ακούσει μουσική, θα μάθει για αυτόν τον άνθρωπο. Σίγουρα θα φύγει πιο πλούσιος από το θέατρο. Τι ήταν αυτό που σας τράβηξε στο να πείτε το ναι σε αυτή την παράσταση, κύριε Λάλο? Είναι η αγάπη για τη μουσική απλά? Είναι αυτό το κάτι άλλο, το διαφορετικό? Είναι κάτι που έβγαινε από μέσα σας, κάτι που σας αντιπροσώπευε βλέποντας και το σενάριο και ακούγοντας μουσική? Τι? Νομίζω ότι τα είπατε πάρα πολύ σωστά και πιστεύω ότι όλα αυτά μαζί. Για να πει κάποιος ναι σε μια δουλειά, πρέπει να εκπληρεί διάφορες προϋποθέσεις. Μία από αυτές είναι οι συνεργάτες. Δηλαδή το να συνεργαστώ με την Τατιάνα την Παπαγεωργίου, που είναι από τις πιο σπουδαίες πιανίστες που έχουμε, ήταν σίγουρα ένα κίνητρο. Μετά από εκεί και πέρα, σίγουρα το να ερμηνεύσω το Σοπέν είναι πάντα για κάθε ηθοποιό ένα δέλεαρ να μπει στα παπούτσια που λέμε αυτού του ρόλου, στα παπούτσια αυτού του ανθρώπου, που είναι ένα ιστορικό πρόσωπο. Χαμηλή τόνη, μουσική, με το κάτι άλλο, έτσι, κάτι που σε εμπνέει με το πρώτο άκουσμα. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Ναι, σίγουρα, γιατί είναι πάρα πολλά τραγούδια τα οποία, οι μουσικές, τις οποίες τις γνωρίζουμε, αλλά δεν γνωρίζουμε ότι είναι του Σοπέν. Αυτοί οι καλλιτέχνες είναι οικουμενικοί, αυτοί οι ρυθμοί ρέουν μέσα μας χωρίς καν να το ξέρουμε. Και όταν βγαίνουν στην επιφάνεια υπάρχει μια ανάταση. Πώς μας ταξιδεύετε μέσα από αυτή την παράσταση στο έργο του Σοπέν, πραγματικά ενός καλλιτέχνη, ενός ταλαντούχου καλλιτέχνη που έφυγε και πολύ νωρίς από τη ζωή? Ναι, ακριβώς. Δηλαδή πέθανε μόλις 39 ετών
Και πάντα σκέφτομαι για τέτοιου τύπου ανθρώπους, τέτοιου τύπου καλλιτέχνες που πεθάναν έτσι νωρίς, τι πραγματικά θα είχαν κάνει αν ζούσαν και άλλα χρόνια. Εντάξει, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πολύ ευαίσθητος, ρομαντικός, αλλά και πολύ μαχητικός για την πατρίδα του, την Πολωνία. Σωστά. Έτσι έχει πολλές πτυχές οι οποίες είναι άξιες να τις δει κανείς, να τις μελετήσει, και σίγουρα μαθαίνοντας, κοιτάζοντας πίσω το παρελθόν, προετοιμαζόμαστε πάντα για το μέλλον. Τόσο ρομαντικός από τη μία, με αυτή την υπέροχη μουσική, και από την άλλη αυτή η μεγάλη αγάπη για την πατρίδα, γιατί με τα χρήματα που έβγαζε, αν θυμάμαι καλά, βοηθούσε με το στρατό της χώρας, έτσι. Ναι, προσπαθούσε να κάνει διάφορες συναυλίες για να συγκεντρώσει λεφτά, για να στείλει πίσω στην πατρίδα, να βοηθήσει την αντίσταση. Γιατί τότε στην Πολωνία υπήρχε ο κατακτητής που ήταν η Ρωσία. Για ακόμη μια φορά που εισέβαλε στην πατρίδα του και προσπαθούσε να βοηθήσει μέσα από τις συναυλίες να συγκεντρώσει χρήματα. Τελικά δεν αλλάζει τίποτα στο χθες και στο σήμερα. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, πάντα στο ίδιο έργο βρισκόμαστε θεατές, έτσι κύριε Λάλο. Γι' αυτό είπα και εγώ, κοιτάζοντας το παρελθόν, προετοιμαστούμε για το μέλλον. Λοιπόν, πώς θα μας ταξιδέψετε μέσα από αυτή την παράσταση? Δώστε μας το κατελάχιστο, αν θέλετε, μια ιδέα για το τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, να δούμε. Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα θα ταξιδέψετε μέσα από την εικόνα και μέσα από τον ήχο. Την εικόνα που θα δώσει δηλαδή η ερμηνεία, την εικόνα που θα δώσει ο λόγος και τον ήχο που θα δώσουν οι μουσικοί. Από εκεί πέρα δεν θέλω να πω άλλα πράγματα για να μην για τον κόσμο που θα έρθει να το κρατήσουμε λίγο έτσι, να έχει ένα suspense, αλλά είμαι σίγουρος ότι όποιος έρθει και δει την παράσταση θα αποζημιωθεί. Για την κυρία Τατιάνα Παπαγεωργίου, μιας και δεν είναι μαζί μας σε αυτή εδώ την κουβέντα, να πούμε ότι είναι μια Ελληνίδα πιανίστα που έχει διαπρέψει από πολύ μικρή ηλικία στο κλασικό ρεπερτόριο διεθνώς. Το οφείλουμε, νομίζω. Βέβαια. Και αυτό την ανέφερα και πριν, το συνεργασία μου μαζί της είναι διεθνούς φήμης. Και όσο να πεις, όταν συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο που έχει γυρίσει τον κόσμο με τη δουλειά του, αντιλαμβάνεσαι και βλέπεις και εσύ διαφορετικά τη δική σου. Σωστά. Τι σας έχει αφήσει αυτή η παράσταση? Θα έλεγα ότι ανθρώπινα, ακόμα μέσα σας, στην ψυχή σας, στην καρδιά σας. Είμαι ακόμα στη διαδικασία της παράστασης. Θα ήταν ωραία να κάνουμε αυτή την κουβέντα όταν ολοκληρωθούν οι παραστάσεις, να σας πω τι μου έχει αφήσει. Διότι νιώθω ότι βρίσκομαι ακριβώς μέσα σε αυτήν, μέσα στη διαδικασία. Επομένως, είναι πάρα πολλά αυτά που νιώθω, αλλά είμαι σίγουρος ότι τελειώνοντας τελικά αυτόν τον κύκλο θα είμαι πολύ πιο πλούσιος. Το λέω γιατί κάθε παράσταση είναι μοναδική και πάντα είναι μια αρχή, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω, από όλους εσάς τους ανθρώπους που ασχολείστε με την τέχνη, που είστε ηθοποιοί, και φεύγοντας, κλείνοντας την πόρτα, ότι έχουν μείνει, δηλαδή τελειώνοντας με τη δουλειά, ότι πάντα υπάρχουν μέσα σας πράγματα τα οποία η κάθε παράσταση σας έχει αφήσει κάθε φορά και ένα διαφορετικό μήνυμα. Και αν εγώ σκεφτώ ότι η μουσική, ή αν πάρω ως δεδομένο ότι η μουσική είναι πάντα καταλύτης πάνω στην συμπεριφορά μας και το είδος της μουσικής δρά καταλυτικά στην ψυχοσύνθεσή μας, γι' αυτό σας ρώτησα, φεύγοντας κάθε βράδυ από μία παράσταση αυτού του είδους, τι είναι αυτό που σας άφησε, γι' αυτό σας ρώτησα. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Κοιτάξτε, ιδίως στο Ηρώδιο όταν κάναμε την παράσταση, ένιωσα αυτό που λέμε μεγαλείο, και πόσο συγκινητικό είναι ένας άνθρωπος που λείπει από τη ζωή τόσα χρόνια, όπως ο Φρεντερίκ Σοπέν, παρόλο που λείπει, είναι ακόμα εδώ, είναι μαζί μας. Νομίζω ότι αυτή η αθανασία που μπορεί να δώσει, η αίσθηση της αθανασίας που μπορεί να δώσει
η τέχνη είναι αυτό που με συγκίνησε, θα έλεγα, σε αυτή τη φάση περισσότερο. Στα πιο πεζά θα πρέπει να το πούμε, γιατί είναι το διαδικαστικό μέρος του πράγματος, ότι αυτή η παράσταση, είπαμε, δίνεται στο Κηποθέατρο Αστόρια και νομίζω ότι από εκεί Πλατεία Ελευθερίας και Ιδωμενέως θα μπορεί ο κόσμος να προμηθευτεί και τα εισιτήριά του. Βεβαίως. Θέλοντας να παρακολουθήσει αυτή την παράσταση, έτσι. Υπάρχει και στο Viva, ο κόσμος μπορεί να προμηθευτεί ηλεκτρονικά τα εισιτήριά του. Έχουν μείνει λίγα ακόμα, αλλά έχουμε κρατήσει κάποια στο ταμείο, έτσι όποιος δεν μπορεί να κάνει ηλεκτρονική κράτηση να μπορεί να πάει από το ταμείο να αγοράσει. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Παρασκευή 10, Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, η καρδιά του Φρεντερίκ Σοπέν στο κινηματοθέατρο Αστόρια. Να είστε πάντα καλά και να είστε γερός. Και εσείς, καλημέρα.